Συζητήσαμε χτες καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας μέχρι αργά το βράδυ μια σειρά θεμάτων στο Συμβούλιο Μεταφορών που αφορούν ασφαλώς την ολοκλήρωση της Ευρώπης και την σύνδεσή της. Κυριάρχησαν θέματα κινητικότητας στις μεταφορές, αλλά και θέματα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Αξίζει να αναφέρω μια επιτυχή κατάληξη που είχε το πρόγραμμα για την χρηματοδότηση συνδέοντας την Ευρώπη. Είναι ένα πρόγραμμα για χρηματοδότηση έργων, υποδομών, οδικών, μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, όπου έχουμε καταφέρει να περιληφθεί και η Κύπρος και ειδικότερα τα οδικά της έργα για την επόμενη περίοδο 2021-2027 στα έργα που δικαιούνται να πάρουν χρηματοδότηση, ενώ αρχικά θα πρέπει να πω ότι δεν είχε περιληφθεί η δυνατότητα της Κύπρου να πάρει χρηματοδότηση για αυτά, μετά από παρέμβαση και δική μου προς την Επίτροπο αλλά και ενέργειες των υπηρεσιακών, τους οποίους και ευχαριστώ πολύ, καταφέραμε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στην Κύπρο. Έτσι λοιπόν, οδικά έργα πολύ σημαντικά που θα αναβαθμίσουν το οδικό δίκτυο της Κύπρου θα έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης, όπως είναι το έργο Πόλης Πάφου, Λευκοσίας Παλαιοχωρίου και Λεμεσού Σαϊτά. Μας απασχόλησαν επίσης θέματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια και η οδηγία που αφορά τις υποδομές του οδικού δικτύου, έτσι ώστε να προστατεύονται και να προωθούνται ζητήματα που αφορούν και τις ευάλωτες ομάδες χρηστών του συστήματος του οδικού. Ένα θέμα που αφορά και την Κύπρο και ενδιαφέρει πρώτιστα λόγω και των πολλών ατυχημάτων που σημειώνονται. Τέλος, ασχοληθήκαμε και σε ένα γεύμα εργασίας διεξοδικά με τα προβλήματα που συναντούν στις υπερπτήσεις και στις καθυστερήσεις σε σχέση με τον εναέριο χώρο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητήσαμε διάφορα μέτρα για αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, τόσο συλλογικά όσο και από τα διάφορα κράτη-μέλη. Πρέπει να πω ότι μέχρι αργά το βράδυ μας απασχόλησε το θέμα του νομοθετικού πλαισίου για την ρύθμιση του ζητήματος της κινητικότητας στις οδικές μεταφορές, έτσι ώστε να διασφαλιστούν και τα δικαιώματα των εργαζομένων και το νομικό τους καθεστώς ανά την Ευρώπη γενικά, αλλά τελικά η κατάληξη ήταν και για την Κύπρο ικανοποιητική, αφού διασφαλίζεται και η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας με τις ρυθμίσεις που έχουν τελικά επιλεγεί.